σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, το αυτοκλειστό της Ζωφρίας, πέμπτη αγωνιστική σήμερα για την Development Euro League και οι Hornets θα αντιμετωπίζουν τους Athens του Lakers από την Hornets με τρεις νίκες και μία ήττα μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα κόντρα τους Athens του Lakers οι οποίοι έχουν το ίδιο ρεκόρ. Το παιχνίδι ξεκίνησε με το άστοχο σου του Λιβαδά, ένα ανάποδο λιά, πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Siam Lee. Τον Σαμ Λι για να ανοίξει το σκορ εκείνος. 2-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους. Κοσκέρας έπαιξε με τον Λιβαδά. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας, εύστοχο. Ο χειρός Μουρμούρη. 2-2 λοιπόν, άμεση απάντηση όμως από τους μπλε. Αυτός που σκόραρε είναι ο Μαραβελακής για το 4-2. Μουρμούρης από την περιφέρεια αυτή τη φορά θα στοχίσει. Σιμόπουλος. Ακόμη γρήγορη επίθεση για τους γηπεδούχους. Θα μιλήσει η πάσα μου για τον Μαραβέλα και έγινε το λάθος. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των του Blakers. Νάσης. Λιβαδάς το έδωσε και πάλι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, είχε προλάβει και είχε στηθεί ο παίκτης των γηπεδούχων. Ο Νάστος, αυτός είναι που το κέρδισε. Και έτσι λοιπόν η κατοχή περνάει στα χέρια των Hornets. Ασημόπουλος. Ψάχνει επιλογές ο Σαμλής. Ο Σαμλής. Ασημόπουλος ξανά στην περιφέρεια, πήρε και το screen, έμεινε με τον Κοσκέρα. Σαμλής αφήνει έξω. Γιωβάνης, πασάρι στο 1 δευτερόλεπτο. Έχουμε τζάμπολ και κατοχή. Είναι και πάλι για τους Hornets, αν βλέπω καλά. Έχει κολλήσει και η μπάλα στο Στεφάνι εδώ μεταξύ. Δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους οι οποίοι θα πάνε στην επαναφορά. Γιωβάνης στέκεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Κοσκέρας έρχεται εκεί για να μαζέψει το rebound και να πάρει και το φάουλο από τον Γιωβάνη. Κοσκέρας. Πασαρέξω ο Μαρίνος, ένα μακρινό σου τριών πόντων. Μουρμούρισε και σε καλύτερη θέση, θα πάρει το rebound. Μπαλά έφτασε στον Λιβαδά, αφήνει έξω. Και πάλι Μουρμούρης. Ξεκινάει την πορεία του προς την ρακέτα, καλάθι και φάουλ. 4-4. Με τον δραστήριο σε αυτές τις πρώτες φάσεις Μουρμούρη. Ο οποίος μπορεί να βάλει και μπροστά την ομάδα του, αν ευστοχίσει και στην βολή. Θα τη βάλει και αυτή 4-5 μπροστά πλέον η Athens του Lakers. Σαμ Λις. Γιωβάνης θέλησε να παίξει με τον Μαραβελάκη. Πέρασε εκείνος εκτός μαζί με την μπάλα. Συνέχεια τώρα με τον Κοσκέρα. Πάσα του έφτασε τον Μουρμούρη. Ωραία σκαστή πάσα για τον Κοσκέρα. Προσπάθησε εκεί να αποφύγει την άμυνα του Σάμλη. Τα χάλασε στο τελείωμα. Τα εφάλ δεν υπήρξε κάτι και τώρα στην επίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα κιόλας. Η Hornet, Σάμλη στημένος για τρεις. Θετικό rebound του Γιωβάνη. Το χάνει και αυτός. Νάσης.
τα κάνει όλα μόνος του. Δεν θα εκτελέσει σωστά. Παραμένει το 4-5. Γρήγορη επίθεση των Hornets. Ακολούθησε ο Γιωβάνη στην φάση και αυτός θα το χάσει. Νάσης τώρα θέλει να τρέξει επίσης. Πάει στο coast to coast. Στέκεται μπροστά από τον Σάμλι. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Και τώρα ο Γιωβάνη. Θα πάρει ένα γρήγορο τρίποντο, το οποίο είναι άστοχο. Κοσκέρας. Μουρμούρης, έχασε. Διόρθωσε όμως ο Λιβαδάς, ο οποίος προλάβει την μπάλα πριν περάσει στο κέντρο. Ψάχνει κάποια λύση ο Κοσκέρας, Μουρμούρης στα δεξιά με 10 δευτερόλεπτα. Λιβαδάς έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά, δεν θα το κάνει. Σιμόπουλος παίζει γρήγορα μπροστά. Μια γρήγορη προσπάθεια από τον Νάστο, θα καταλήξει τον στόχο η μπάλα και πάλι μπροστά οι Hornets, οι οποίοι παίζουν γρήγορα σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Θέλουν να πιάνουν οργανωτική την άμυνα των κίτρινων, οι οποίοι θα βρουν ένα τρίποντο με τον Μαρίνο για να ανακτήσουν και πάλι το προβάδισμα τους. 6-8 πλέον το σκορ. 4,5 λεπτά έχουν περάσει στην πρώτη περίοδο, κοντά οι δύο ομάδες. Φιλοξενούμενοι τώρα προηγούνται. Μαραβελάκης. Μια άστοχη προσπάθεια του Κοσκέρας. Πυρονάστης. Πάει σε ένα ανάποδο, λέει. Πολύ ωραία η κίνηση για το 6-10. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση μετά το timeout των Hornets. Βλέπουν τους αντιπάλους να έχουν πάρει ένα προβάδισμα 4 πόντων. 6-10 τώρα δείχνει ο Φωτεινός πίνακας. Έκλεψε κιόλας ο Νάσης, ο οποίος θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Επιθετικό rebound. Λεμπούσης πασάρι. Αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Και τώρα με Ασημόπουλο. Αυτός αναλαμβάνει να περάσει στο κέντρο. Του δώσει και πάλι χέρι με χέρι ο Μαραβελάκης. Ζήτησε ο Σάμλης, αυτόν πήγε μπάλα ωραία. Άφησε στον Μαραβελάκη, ο οποίος βρέθηκε μόνος του. Έχει και δεύτερη ευκαιρία και τρίτη τώρα με τον Σάμλη. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Τρεις χαμένες ευκαιρίες εδώ για τους Hornets ώστε να μειώσουν. Κοσκέρας. Μουρμούρης. Μπαλά θα φτάσει τελικά στον Νάση, ο οποίος αλλάζει κατεύθυνση. Πάνει και την ισορροπία του, αφού πρώτα έχει δεχτεί το φάουλ από τον Νάστο. Σάμλης μετά το κλέψιμο τον Μπλε. Σταμάτησε την μπάλα με το πόδι ο Λεμπούσης. Πανέφεραν Μιμπλε. Μαραβελάκης πήγε προς τα μέσα, τελείωσε και την φάση για το 8-10. Νάσης. Πήρε ο Μουρμούρης. Αστοχή προσπάθεια του Λεμπούση. Παίρνει στην άλλη πλευρά ο Σάμλης. Ωραία η πάσα, εξαιρετική. Δεν θα την κάνει ασίστ όμως ο συμπαίκτης του. Και τώρα Μαρίνος. Βλέπει τον Μουρμούνη στην κίνηση. Κοσκέρας. Πάει κοντά, καλάθι και φάουλ. 8-12. Thank you.
Γιωβάνης. Ένα σουτ για δύο πόντους από τον ίδιο. Σαμλής ανανέωσε, σκόραρε και λες με τη βοήθεια του ταμπλό. 10-12 το σκορ. Έκλεψαν οι μπλε. Φεύγουν και ένα αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά. Τελειώνει μόνο στην φάση ο Μαραβελάκης. Το πήρε πάνω του, δεν του βγήκε όμως αυτή η απόφαση. Ξανά ακόμα ένα κλέψιμο από τους γηπεδούχους. Το Μουρμούρι θα κάνει το φάουλ. Επάνω στον Γιωβάνη. Αυτός θα πάει στην γραμμή για τις δύο βολές του, ενώ στο μάτς περνάει και ο Ιατρού τώρα για λογαριασμό των Hornets. Τελευταίο δίλεπτο τώρα, στην πρώτη περίοδο. Θα έρθει το καλάθι με τους κίτρινους, 11-15. Σιμόπουλος αφήνει στα δεξιά. Γιατρού έχει βγει στην κορυφή. Να στους για τρεις, στο σίδερο η μπάλα. Κρατούν ωστόσο οι μπλε. Σαμλής έχει μείνει ολομόναχος, πήρε την ευκαιρία, δεν ευστόχησε. Και νέα ευκαιρία, ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους Hornets. Ξανά θα το επιχειρήσει ο Σαμλής. Το πίστεψε και πάλι. Δεν δικαιώθηκε για την επιλογή του, παραμένει το 11-15. Νασίς, Αφισέξο, Κοσκέρας, έπαιξε με τον Λεμπούση. Πάει με το δεξί, εκείνος θα τελειώσει τη φάση, θα αφήσει πάλι στο καλάθι. Για το 11-17. Σιμόπουλος. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Διαφορά στους 6. Σαμλής ψάχνει κάποια βοήθεια. Γιωβάνης παίρνει τον δεξιό διάδρομο. Φτάνει και μέχρι το τέλος. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κοσκέρας, η Τέο Μουρμούρης μπροστά. Σε αυτόν θα φτάσει μπάλα κατευθείαν για να τελειώσει τη φάση. Δεν ήρθε όμως το καλάθι. Εξαιρετική η πάσα του Κοσκέρα πάντως. Προσπίση από τον Γιωβάνη. Θα το πάρει τελικά το σουτ μπροστά τον αντιπαλό του. Διεκδίκησε ο ίδιος το rebound. Το πήρε. Πάει σε ένα τελείωμα από πιο κοντά. Αυτό έχει και τώρα Κοσκέρα. Σε 9 δευτερόλεπτα όλα για τους του Blakers. Εκτελεί για τρεις Νάσης. Στον ύπνο εκεί πιάστηκε η άμυνα. Τον μπλε και ο Νάσης θα γράψει το 11-19 με το οποίο τελειώνει η πρώτη περίοδος. Πολλά έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος εδώ στο κλεισό της Ζωφρίας. Στο 11-19 βρισκόνται οι Athens του Blakers. Στο μείον 8 από την άλλη. Οι Hornets, Μαρίνος σε ένα τρίποντο, το οποίο δεν θα καταλήξει τον στόχο. Λάθος τώρα. Έχει μόνο τον Παπαδήμα μπροστά του, θα τον νικήσει στα ίσα. 13-19. Δήμας. Παπαδήμας, με συγχωρείτε. Πήρε ο Μαρίνος. Ωραία η πάσα του Λεμπούση. Στην κίνηση που έκανε ο Λεβιδιώτης. Αυτός θα κάνει και το φάουλ στην εξέλιξη της φάσης. Πάνω στον Ιατρού. Ασημόπουλος. Πήρε και πάλι χέρι με χέρι. Σαμλής. Μπαλά στα αριστερά, Νάστος και πάλι στον Σαμλή. Παίρνει τα βήματα, σηκώνεται για δύο. Καθάρισε την φάση ο Λεμπούσης, Μουρμούρης. Πάει μόνος του, δεν θα φοβηθεί. Αλλά βασανίστηκα η μπάλα. Κατέληξε έξω καλαθιού.
Μαξιμόπουλος. Κύριος Σαμλής. Τρίποντο του Νάστου, εκτελεί για τρεις. 16-19 μαζεύουν τη διαφορά. Οι γηπεδούχοι πλησιάζουν στο τρίποντο πλέον. Με ένα δικό τους 5-0. Νεμπούσης. Πυρομαρίνος θα εκτελείς πίσω από το σκριν. Βρήκε σίδερο, Μουρμούρης μάζεψε. Αλλά βρήκε τελευταίος ο Ιατρού, αυτός πέταξε εκτός την μπάλα. Συνέχεια τώρα για τους κίτρινους. Λεμπούσης για δύο, λίγο πιο πίσω από την γραμμή των βολών. Ένα στόχο σουτ για τους του Lakers. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν κι άλλο. Οι γηπεδούχοι αν θα μπορέσουν να ισοφαρίσουν, αυτό θα κάνουν. Στέλνει και το φυλάκι του ο Νάστος. 19-19. 8-0 το σέρι πλέον που τρέχουν οι μπλε. Μπούσης βρήκε το διάδρομο, πήγε στο αριστερό lay-up. Ξένα και πάλι μπροστά οι του Lakers. 19-21. Ασημόπουλος κάνει το βήμα πίσω. Θα πάρει και πάλι ωραία. Ξεδιπλώθηκε εδώ η επίθεση των Hornets. Τρομερή συνεργασία των τριών. Με τον Σάμλιν εσωφαρίζει εκ νέου. 21-21. Παπαδήμας. Μαρίνος σε ένα νέο δικό του σουτ. Θα το βάλει ψηλότερα ο Λεμπούσης. Επιμένει ο ίδιος Μουρμούρης. Έχει μείνει ολομόναχος. Δεν θα χτυπήσει από μακριά. Και έχουμε ένα νέο επιθετικό rebound από τον Λεβιδίωτη αυτή τη φορά. Και αυτός θα κερδίσει τελικά το πρώτο μαδικό των Hornets. Αλλάγει τώρα με τον Γιωβάνη να επιστρέφει. Αντικαθιστά τον Σαμλή. Να δω το σούτριο πόλο που ψάχνω Μαρίνος. Θα το βρει τώρα. 21-24. Βγήκαν γρήγορα στην επίθεση η μπλε. Γιωβάνης με τη δεύτερη ευκαιρία θα τα καταφέρει. 23-24. Μας. Πήρε ο Μουρμούρης. Παπαδήμας έχει βρεθεί μόνος του στην περιφέρεια. Δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. 23-27, ακόμα ένα τρίποντο. Παίρνει τη σκυταλή από τον Μαρίνο Παπαδήμας. Για το σύν 4 τον Athens του Lakers. Μόπουλος είδε την κίνηση, δεν μπορούσε όμως να τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του. Μαρίνος και τώρα Μουρμούρης. Λεβιδιώτης παίρνει και εκτελεί αμέσως, όχι καλά. Νάστος. Έχει δεχτεί ένα χτύπημα εκεί στο πόδι. Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Τώρα θα συνεχιστεί. Το παιχνίδι. Με την επαναφορά των γηπεδούχων. Σηκώνεται για τρεις ο Νάστος, υποπίεση. Θα τα καταφέρνει τώρα ο Παπαδήμας. Λεβιδιώτης αφήνει στον Λεμπούση. Κοσκέρας από κοντά, θα δεχτεί το φάουλ από τον Ιατρού. Και θα πάει στην γραμμή για τις δύο βολές του. Οι οποίες θα εκτελεστούν μετά το time out. Στημένος στην γραμμή των βολών ο Κοσκέρας, έτοιμος για τις δύο βολές του.
Είναι αστόχος στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 23-27. Και τώρα 23-28. Μασιμόπουλος. Βγαίνει πάνω το Μαρίνος. Γιωβάνης δεν υποδέχεται καλά την πάσα. Παπαδήμας τώρα μπροστά του για να τον μαρκάρει. 3 δευτερόλεπτα ψάχνει λίγο χώρο. Γιωβάνης πρέπει να εκτελέσει, δεν έχει δει το ρολόι. Κράτησε παραπάνω από όσο θα πρέπει την μπάλα στα χέρια του. Δεν εκτέλεσε έγκαιρα και έτσι πέρασε ανεκμεταλλευτή αυτή η επίθεση. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Νάσης. Παπαδήμας για 3. Στο σίδερο η μπάλα. Μαρίνος θα πάρει ένα μακρινό rebound. Κοσκέρας θα το βάλει τώρα, θα κερδίσει και το φάουλ. 23-30. Πολλές δεύτερες μπάλες έχει μαζέψει ο Κοσκέρας. Κάνει τη ζημιά εκεί κοντά στην ρακέτα. Έχει γίνει μπελάς μέχρι στιγμής για την άμυνα των Hornets. Στο σύν 7 θα φέρει πλέον τους του Blakers. Μπορεί να φέρει την διαφορά και στους 8. Μένει να δούμε αν θα βάλει την βολή του. Θα την χάσει, παραμένει στο σύν 7 η φιλοξενούμενη ομάδα. Ασημόπουλος. Του δώσε και πάλι ο συμπαίκτης του Λιακίδης, ένα σουτ για 2 πόντους, 25-30. Νάσης. Μαρίνος, χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Μπήκε και ρίγη και μπάλα, δεν ήταν άσχημο το σουτ. Δεν κατέληξε στον στόχο, πάντως η γηπεδούχη είναι τώρα στην επίθεση. Λιακίδης άφησε έξω. Πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Ασημόπουλος θα το τολμήσει. 28-30. Το 23-30. Και έχουν ένα σέρι 5-0 πλέον οι γηπεδούχοι. Φέρνουν την διαφορά στο δίποντο. Μαρίνος. Έχει γίνει φαουλ πάνω στον Κοσκέρα. Αυτόν Γιωβάνη. Και είναι και το τρίτο ομαδικό τον μπλε. Πανέφερε ο Μαρίνος. Κυλάει μπάλα, Λεβιδιώτης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους κίτρινους. Λεβιδιώτης θα το πάρει. Κοντό το σουτ, σταματάει στο σίδερο. Τώρα Σιμόπουλος. Γιωβάνης ηρεμίας δε ο Σιμόπουλος. Λιακίδης πάει γρήγορα και ισοφαρίζει 30-30. Σε απόλυτη ισορροπία και πάλι το μάτς με την επιστροφή αυτή των Hornets. Παπαδήμας υψώνει όσο χρειάζεται για να καταλήξει τον στόχο η μπάλα. 30-32. Έπαιξαν γρήγορα οι μπλε. Εχνιδιάστηκε όμως ο Γιωβάνης. Δεν θα φτάσει ποτέ σε εκείνη η μπάλα, η οποία πέρασε κατευθείαν εκτός. Ένα σου τριών πόντων από τον Παπαδήμα. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Μέχρι το τέλος Ασημόπουλος διέσχισε όλο το γήπεδο και θα ισοφαρίσει εκ νέου 32-32. Μαρίνος. Πήρε και πάλι χέρι με χέρι από τον Κοσκέρα. Πυροβολή. 32-35. Άρχισε για πολύ ώρα την ισοπαλία στο μάτς. Έβαλε και πάλι μπροστά τους κίτρινους. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Ασφυκτική πίεση του Νάση πάνω στον Ασημόπουλο. Δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα. Και έχουμε
φάουλ από τον Νάση. Μισό λεπτό ακόμα, λογικά θα έχουμε από μια επίθεση για τις δύο ομάδες, ενώ ο Νάσης διαμαρτύρεται για την απόφαση των διαιτητών. Πανέφεραν οι μπλε. Λιακίδης αφήνει στον Ασημόπουλο. Αυτός πατάει γερά, με το ένα χέρι δεν θα τελειώσει καλά, ενώ η μπάλα έχει περάσει και εκτός γραμμών. 18 δευτερόλεπτα τώρα όλοι για τους Athens του Lakers. Θέλω να παίξουν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Ο Νάσης κέρδισε το φάουλ. Κάνει την δεύτερη και έχει υπάρξει σπρώξιμο από τον Λεβιδιώτη. Είναι το ομαδικό για τους Blakers, έχουν ακόμα ένα να δώσουν σε αυτά τα 12 δευτερόλεπτα. Ασημόπουλος στα 8 τώρα το ρολόι. Λιακίδης θα το πάρει από πολύ μακριά. Είναι άστοχο το σου, 3 δευτερόλεπτα ακόμα από παπαδί μας. Νάσης εκτελεί, δεν ξέρω αν προλάβει το ρολόι, όχι. Δεν θα μετράγει το καλάθι και να έμπαινε. Είναι λοιπόν στο ημίχρονο, 32-36 το σκορ. Συνεχίζεται η δράση εδώ στην Ζωφρία. Μπήκαμε μόλις και στην τρίτη περίοδο του παιχνιδιού, που βρίσκει μπροστά τους Athens του Blakers με 32-36. Κατάφεραν νωρίτερα στην δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι να φέρουν στα ίσα το μάτς αρκετές φορές. Ωστόσο πάντα υπήρχε απάντηση από την πλευρά των Blakers. Και έτσι οι φιλοξενούμενοι μπορούσαν να πάρουν και πάλι τα ηνία. Μουρμούρης αστόχησε από μακριά. Σε δεύτερο χρόνο εκεί θα μαζέψει το επιθετικό rebound ο Λεμπούσης. Νέο σουτ μακρινό από τον Μαρίνο αυτή την φορά, στο χοκί αυτό. Αλλά επιμένουν οι κίτρινοι. Κοσκέρας θα το τολμήσει επίσης. Πανωτές, χαμένες ευκαιρίες πίσω από τα 6.75 για τους του Blakers. Δεν αλλάζει το 32-36. Είναι επίσης τώρα ο Σημόπουλος. Έξω για τον Γιωβάνι προοριζόταν, δεν βρισκόταν όμως εκεί. Μαραβελάκης πέταξε την μπάλα κατευθείαν στις κερκίδες. Έχουμε και διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. Λεμπούσης. Αλλά και πάλι στην περιφέρεια. Κοσκέρας. Έκανε την κίνηση ο Νάσης. Τώρα θα αφήσει τον Μαρίνο από την κορυφή. Εκείνος δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποια καλάθι σε αυτά τα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Θα έρθει τώρα από τον Γιωβάνι το καλάθι. 34-36. Νάσης. Μαρίνος. Δεν μπόρεσε να πάρει ο Μουρμούρης. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Και έχουμε συνειδιασμό. Δεν τελειώνει καλά με την πρώτη. Θα το κάνει όμως καλύτερα με τη δεύτερη ο Νάστος. 36-36. Ακόμη μια φορά που ισοφαρίζουν οι Hornets. Να δούμε αν θα υπάρξει και πάλι αναλογική αντίδραση από τους Athens Blakers, όπως νωρίτερα στην δεύτερη περίοδο. Νάσης, είναι λίγο πιο ψηλή η πάσα του. Κερία εδώ για να πάρουν το προβάδισμα οι μπλε. Πάσα πίσω από την πλάτη από τον Μαραβελάκη. Χάλασε την φάση. Δεν μπορούσε να συνεργαστεί εκεί με τον
συμπαίκτη του, τον Νάστο. Πέταξαν έτσι τα σκουπίδια την ευκαιρία τους ώστε να περάσουν μπροστά οι κυπεδούχοι. Και έχει γίνει και φάουλ τώρα επάνω στον Μουρμούρη. Φάουλ που τον στέλνει στην γραμμή για δύο βολές. Αστοχή η πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη μία στις δύο. 36-37. Σιμόπουλος. Σάμλης έπαιξε με τον Μαραβελάκη. Περιμένει κάποια κίνηση, Ασημόπουλος βγήκε στην περιφέρεια για να πάρει το σούτ και να το βάλει κιόλας. 39-37 τώρα έρχεται το προβάδισμα των Hornets. Αυτή την τρίποντη εκτέλεση στο σύνδιο πλέον η μπλε. Έγινε και το κλέψιμο από τον Σάμλη, κακές επιλογές εκθετικά για τους κίτρινους. Ανάποδη προσπάθεια, ανάποδο lay-up, δύσκολη προσπάθεια. Τον Γιωβάνι κράτησαν ωστόσο οι Hornets. Ασημόπουλος υψώνει, δεν τελειώνει καλά, ο ίδιος όμως θα πάρει την μπάλα και πάλι για να εκτελέσει. 41-37 με τον Ασημόπουλο να ανεβάζει στροφές και να δίνει ένα αέρα 4 ποντών πλέον στους γηπεδούχους. Κοσκέρας το έχασε. Ασημόπουλος φεύγει στην άλλη πλευρά. Γιωβάνης. Περνάει ο Μαραβελάκης, προλάβει την άμυνα του Λεμπούση, δεν μπορούσε να σκοράρει όμως. Και η μπάλα επιστρέφει στα χέρια των Hornets, καθώς ο Νάσης είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος. Στο μάτς επιστρέφει τώρα ο Λιβαδάς. Παίρνει την θέση του Λεμπούση. Ασημόπουλος. Μαραβελάκη στην κορυφή. Μαλά έφτασε τον Ασημόπουλο. Κοσκέρας είχε αναλάβει να τον μαρκάρει. Σάμλης πρέπει να στάρει. Ο Γιωβάνης προλαβαίνει το χρονόμετρο. Αστοχή. Νέο επιθετικό rebound για τους Hornets. Ακόμη ευκαιρία. Ασημόπουλος. Περνάει ανάμεσα από δύο και φτάνει σε θέση βολής. Το έχασε όμως. Μπορείς να δούμε αν θα προλάβει, δεν θα προλάβει. Έχει περάσει εκτός η μπάλα. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα από όσο θα έπρεπε. Ενώ ο Νάης θα πέρασε εκτός, στην θέση του επιστρέφει ο Παπαδήμας. Ασημόπουλος. Γιωβάνης αφήνει έξω. Σαμλής του ζητάει να κάνει την κίνηση. Νάστος για δύο, κάνει airball. Μουρμούρης, έχουν επιστρέψει δύο παίχτες στον Hornets. Το φαουλ θα γίνει από τον Μαραβελάκη. Είναι το πρώτο ομαδικό, αν βλέπω καλά, των γηπεδούχων. Όχι, είναι το δεύτερο τώρα, Αλέξης στον Φωτεινό Πινάκα. 2-0 τα ομαδικά. Και στην γραμμή στημένος τώρα ο Μουρμούρης. Ευτυχή στην πρώτη. Δύο στους δύο από τον Μουρμούρη. 41-39 τώρα το σκορ. Ασημόπουλος. Σαμλής. Και πάλι στην περιφέρεια για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Προσπάθησε εκεί να αλλάξει κατεύθυνση κόντρα στον Λιβαδά.
Έφτασε πολύ κοντά στο να σκοράρει κιόλας. Πήρε το φάουλ. Θα τον στείλει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Αυτό είναι και το πρώτο ομαδικό για τους κίτρινους. Έξω η πρώτη. Θέλει τώρα και την δεύτερη, αυτή θα τη βάλει με το 42-39. Παδί μας. Ασημόπουλος δεν του αφήνει χώρο. Λεμπούσης έπαιξε με τον Κοσκέρα, προσπαθεί να γυρίσει αυτός κόντρα σε αρκετούς αντιπάλους, θα τους νικήσει όλους. 42-41. Ακόμη μια φορά που ο Κοσκέρας είναι αποτελεσματικός κοντά στη ρακέτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει αντίδοτο για να τον αντιμετωπίσουν οι Hornets. Γιατρού παίρνει και εκτελεί κατευθείαν ο Ασημόπουλος. Η μπάλα σταματάει στο σίδερο. Παπαδήμας με μια μακρινή πάσα έψαξε τον Μουρμούρη, τον βρήκε εξαιρετικά και αυτός τελείωσε γρήγορα την φάση για να περάσουν και πάλι μπροστά του Blakers. 42-43. Ασημόπουλος αφήνει έξω Σάμλης, θα το επιχειρήσει. Μουρμούρης δεν το προλαβαίνει ο Σάμλης. Σάντσε προπόνηση εκεί με το δεξί lay-up. Θα γράψει το 42-45. Ο παίκτης του Blakers, προβάδισμα τριών ποντών τώρα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αναγκάζουν τους Hornets να καλέσουν time-out. Τελευταίο τριλέπτο τώρα στην τρίτη περίοδο και οι Blakers έχουν επιστρέψει στην θέση του οδηγού. Σάμλης. Γιατρού αναζητεί κάποια επιλογή, Γιωβάνης πήγε κοντά του, προσπάθησε να παίξει με τον Ασημομίτα, εκείνο δεν είχε προλάβει να πάρει θέση. Κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Σάμλης πήρε από την επαναφορά. Ασημόπουλος στην γωνία. Ωραία, βρήκε την τρύπα για να περάσει την πάσα στον στον συμπαίκτη του, τον Λιακίδη. Λιβαδάς. Μπούσης προστατεύει. Κοσκέρας αφήνει στον Παπαδήμα. Ένα τρίποδο τώρα του Κοσκέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει λίγα στο μακριά σήμερα. Την μεγαλύτερη ζημιά την έχει κάνει από κοντά ο Κοσκέρας απόψε. Παραμένει το 42-45. Ασημόπουλος. Και τώρα Σαμλής. Γιωβάνης θα εκτελέσει. Δεν μπαίνει μπαλά στο καλάθι. Κοσκέρας. Παίζει με τον Παπαδήμα και αυτός με τη σειρά του. Φίνει στον Λεμπούση. Λιβαδάς το σκέφτηκε αρκετά. Το πήρε τελικά το σουτ, δεν το έβαλε. Ασημόπουλος. Γιωβάνης εκτελεί αφού πρώτα σκάσει στο παρκέ την μπάλα και θα δικαιωθεί για την επιλογή του. Είχε και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά. Αυτό θα κάνει και θα ισοφαρίσει σε 45-45. Παπαδήμας. Κοσκέρας έχει κερδίσει το φαούλ. Και έχουμε και αλλαγή με τον Νάστο να επιστρέψει το μάτς. Στηρίζεται η θέση του Ασημόπουλου. Λάθος στην επαναφορά του Blakers. Και ο Λεμπούσης έκανε το φάουλ πάνω στον Σαμλή. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Νάστος. Σάμλης
γιατρού. Με τον Παπαδήμα μπροστά του, άφησε στον Γιωβάνη. Σάμλης έκανε την κίνηση μπροστά από τον Κοστέρα, θα σηκωθεί. Καλή άμυνα από το παίκτη του Lakers και έρχεται ο Λιβαδάς για να μαζέψει το rebound. Μουρμούρης δεν μπόρεσε να περάσει την πάσα για να βγάλει σε θέση βολή στον Κοσκέρα, καθώς ήταν εξαιρετική αντίδραση εκεί του Νάς, το οποίο θα κερδίσει και το φάουλ. 34 δευτερόλεπτα ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας την τρίτη περίοδο. Θυμίζω 45-45 το σκορ. Γιωβάνης σηκώνεται από μακριά, εκτελεί. 48-45. Μας τελευταία επίθεση 10 δευτερόλεπτων. Λεμπούσης έχει βρεθεί στο παρκείο, Μουρμούρης. Σταματάει τώρα το παιχνίδι. Ο Μουρμούρης σηκώθηκε. Κατοχή. Μπάλα είναι μας μια διακοπή. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα. Πετάξει την μπάλα όπως όπως ο παίκτης των γηπεδούχων. Θα πετύχει κάτι. Φινάλ λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 48-45. Έτοιμα για να μπούμε και στην τέταρτη περίοδο του μάτς. 48-45 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας, με τους κυπεδούχους να έχουν πάρει το προβάδισμα νωρίτερα με την τρίποντη εκτέλεση του Γιωβάνη, ο οποίος έβγαλε τώρα και στον ευνηδιασμό την ομάδα του. Ασημόπουλος έχει δεχτεί ένα χτύπημα εκεί πάνω στην εκτέλεσή του. Και πάει τώρα στην γραμμή για τις βολές του. Χαμένη πρώτη. Στο σίδερο και η δεύτερη. Παίρνουν το rebound όμως οι γηπεδούχοι. Δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι και νέα ευκαιρία. Γιωβάνης τον έκλεισε καλά εκεί ο Μαρίνος. Αλλά έφτασε έξω. Ένα σούτ τριών πόντων, όχι καλό όμως από τον Μαραβελάκη. Γυρίσω ωραία το κορμί του ο Νάσης, δεν τελειώνει εξίσου καλά. Σάμλης έπαιξε γρήγορα. Βρέθηκε σε θέση βολής ο Μαραβελάκης, δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. 50-45. Το συν 5 πλέον οι γηπεδούχοι. Νάσης κλεισμένος από 2. Βρήκε αμαρκάριστο τον Λιβαδά. Μουρμούρης παίρνει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Γιωβάνης. Και είναι και το δεύτερο δικό του. Πανέφερε ο Μουρμούρης για τον Λεμπούση. Προσπάθησε να αφήσει τον Νάση παρενέβη, όμως ο Ασημόπουλος πέταξε εκτός την μπάλα. Αλλαγή τώρα για τους κίτρινους. Στο μάτς επιστρέφει ο Λεβιδιωτής. Μουρμούρης. Τώρα Λεβιδιώτης. Μαρίνος. Αφήσει τον Νάση, πάει από τα δεξιά. Εκείνος δεν είχε δει ότι έφτανε στο τέλος το χρονόμετρο της επίθεσης. Το έμεινε η μπάλα στα χέρια. Στην επίθεση γηπεδούχη. Σάμλης. Μουστάκας θα το πάρει.
διεκδικούν το rebound και οι δύο ομάδες, κερδισμένοι του Blakers. Μαρίνος Λεβιδιώτης επέστρεψε τώρα η άμυνα των γηπεδούχων. Να σας πάει από τα δεξιά, σηκώνεται και σκοράρει ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ. 50-47. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Εκείνος στην βολή παραμένει έτσι το 50-47, ενώ θα προχωρήσουν και σε αλλαγή οι Hornets. Στο μάτσα επιστρέψει ο Λιακίδης, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιωβάνη τώρα. Τάκας Σαμλής, Μαραβελάκης και δυναμικά εκεί ο Λεμπούσης, δεν γλίτωσε όμως το φάουλ. Είναι το τρίτο για τους του Blakers, 2-3 πλέον τα ομαδικά, 7-22 πριν από το τέλος. Ωραία, βρέθηκε εκεί μόνος του ο Σαμλής, τον έχασε η άμυνα των του Blakers. 52-47. Μουρμούρης, έγινε το λάθος. Γιακίδης φύνει έξω. Μουστακάς κρατάει στην κορυφή, ζητάει κοντά του τον Μαραβελάκη για να του δώσει το screen. Μένει με τον Μουρμούρη, ωραία η προσποίηση. Τον έχασε εκεί τελείως ο Μουρμούρης. Θα σηκωθεί για δύο τώρα, αλλά θα στοχίσει στην προσπάθεια του Μουστάκας. Και στη συνέχεια έχουμε το φόλο τον Λιακίδη για να κόψει τη φορά του Λεμπούση. Έχουμε και time out για τους του Blakers. Επιστρέψαμε μετά το time out. Με τους Blakers θα είναι τώρα στην επίθεση. Μουρμούρης αφήνει στο πλάι, εκεί όπου περιμένει ο Νάσης. Διασύγει αρκετά μέτρα. Μουρμούρης, Λεβιδιώτης. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαρίνος σε ένα γρήγορο τρίποντο. Έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Λεβιδιώτης στα 4. Προλαβαίνει και πάλι ο Μαρίνος να πάρει ακόμα μια εκτέλεση. Νέο επιθετικό rebound από τους του Blakers. Ηρεμή κάπως η κατάσταση τώρα, Νάσης και αυτός για τρεις. Κακό το σούτ του και έχουμε βήματα. Φώναξε για φάουλο Λιακίδης. Έχασε την ισορροπία του, υπέπεσε εκείνος τελικά στην παράβαση. Και έτσι επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση φιλοξενούμενοι. Νάσης, Μουρμούρης. Έπαιξε με τον Λεμπούση. Αυτός με πλάτη θα αφήσει και πάλι στον Μουρμούρη. Θα εκτελέσει για τρεις. 52-50. Τυπάνε γρήγορα όμως και απαντούν με ένα δίποντο οι μπλε. 54-50. Ο Μαραβελακής είναι αυτός που βρήκε την γρήγορη απάντηση. Λεβιδιώτης. Ο Λεμπούσης φέρνει το φάουλ από τον Λιακίδη. Αναφορά από το πλάι. Νάσης. Λεβιδιώτης. Από κοντά. Δεν θα τελειώσει καλά την φάση. Σάμλης, διεκδικούν εκεί δύο παίχτες, έχουμε τζάμπολ, το βελάκι δείχνει Hornets. Μουστάκας. Σάμλης το έδωσε και πάλι, έφτασε κοντά στην ρακέτα, τον έχασε ο Μαρίνος, δεν μπορούσε να τον ακολουθήσουν εκεί
Η κίτρινη 56-50 πλέον. Στο σύν 6 βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Hornets. Ενώ μας απομένουν κάτι λιγότερο από 5 λεπτά ακόμα για να φτάσουμε στο τέλος της αναμέτρησης. Άστοχο το τρίποδο του Λεμπούση. Στάκας. Τρίποντο από τον Μαραβελάκη. Μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μουρμούρη. Και αυτός πατάει γκάζι, αφήνει στον Νάση. Καθαρή άμυνα από τον Σάμλι. Μπάλα είναι για τους Hornets. Θα γίνουν και δύο αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους. Νάστος και Γιωβάνης επιστρέφουν. Έτρεψαν οι Hornets. Πάσα θα περάσει τελικά. Αλλά στόχισε και από πλεονεκτική θέση ο Μαραβελάκης και τώρα Νάσης. Ανέβει και ο ρυθμός της τελευταίας φάσης. Έχουμε αμυντικό φαούλ επάνω στον Νάση. Ο Νάστος είναι εκείνος που έχει κάνει το φαούλ και στέλνει τώρα στην γραμμή για δύο βολές στον αντίπαλό του. Πρώτη. Θα μένει και η δεύτερη. Λεμπούσης θα πάρει το επιθετικό rebound. Δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτός. Παραμένουν στο μείον 6 οι κίτρινοι. Τελευταία 4 λεπτά τώρα στο μάτς. Σιμόπουλος. Γιωβάνης είδε την κίνηση του Νάστου. Σάμλης με 3 δευτερόλεπτα πρέπει να γυρίσει. Δεν τελειώνει καλά. Είχε και την πίεση του χρόνου. Μαρίνος. Νάστης κατευθείαν θέλει να παίξουμε για τον Μουρμούρη. Πολύ καλή άμυνα από τον Νάστο. Τον καταδιώκει ο Λεμπούσης. Συνεχίζει γρήγορα ο Νάστος. Αφήνει στον Σάμλη. Αυτός θα πάρει το φάουλ από τον Νάση. Και θα πάει τώρα στην γραμμή. Είναι το τέταρτο από ό,τι βλέπω για τους Athens του Lakers. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. 5-4 είναι τα ομαδικά. Έστω και η πρώτη βολή του Σάμλη, 57-50. Εύστοχη και η δεύτερη, 58-50. Αλλά θα στο σάμλης από την γραμμή των βολών για το συν-8 των Hornets. Λεβιδιώτης και πάλι θα βγει δυναμικά στην άμυνα ο Νάστος. Πέρασε όμως εκτός η μπαλά. Εισπράττει και τα μπράβο από τους συμπαίκτες του για αυτή την πολύ καλή άμυνα του. Νασής. Υποπίεση, αστοχή, μπαλαφτάνει και πάλι στα δικά του χέρια. Λεμπούση για τον Μουρμούρη, ένα μαρκάρι στο σουτ, θα το βάλει. 58-53. Νάστος. Γιωβάνης. Τον κλείνει ο Λεβιδιώτης, έχει απλώς όμως το... Το χέρι του έχει κάνει το φάουλ και έχουμε και βολές καθώς ήταν τα 5 ομαδικά και οι Athens του Lakers. Άστοχη αυτό στην πρώτη. Okay. 59-53.
Μοσχέρας πέρασε το μάτς. Ο Λεβιδιώτης θα καθίσει τον Παγκό. Μοσχέρας. Μουρμούρης. Μπαλεύθερος τον Λεμπούση. Θα γίνει το λάθος. Τρεις μέναν τώρα στην επίθεση. Γιωβάνης, ωραία θα γυρίσει η μπάλα. Ο Σάμλης όμως αστόχησε. Και μια ευκαιρία για τους Hornets. Ακόμα ένα άστοχο σουτ. Και θα γίνει για το επιθετικό φάουλ από τον Γιωβάνη. Έχουμε και βολές. Στη γράμμη λοιπόν τώρα ο Νάστης για τις δύο δικές του προσπάθειες. Άστοξε στην πρώτη. Θα καταλήξει μέσα τελικά η δεύτερη, 59-54. Στάκας, τελευταία δύο λεπτά τώρα στο μάτς. Σάμλης ξέφυγε. Έφτασε και κοντά στην ρακέτα. Θα μπορούσε εδώ να πάρει το maximum από τη φάση. Αν στόχισε όμως το τελείωμά του. Και τώρα θα πάει στην γραμμή και αυτός. Σειρά των Hornets να εκτελέσουν βολές. Εύστοχος στην πρώτη προσπάθεια, 60-54. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη. Αυτό θα σταματήσει στο Στεφάνι. Κοσκέρας. Μουρμούρης. Κάνει το βηματάκι πίσω. Ένα κοντό σουτ όμως στην συνέχεια από τον Μουρμούρη. Δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Θέλουν να παίξουν και πάλι γρήγορα οι Hornets. Δεν θα χτυπήσει εκεί από κοντά ο Μαραβελάκης. Νέο λάθος από τον Μουρμούρη, ο οποίος βιάστηκε. Μουστάκας από κοντά ο Νάστος. Δεν θα μπορέσει ούτε τώρα. Μουρμούρης αφήνει στον Νάση. Πάει σε μια γρήγορη προσπάθεια, κράτησε την ισορροπία του. Κατοχή είναι τελικά για τους Hornets. 1-10 τώρα στο ρολόι. Και οι γηπεδούχοι κρατούν το προβάδισμα τους. Κρατούν τη διαφορά στους στο συνέξι. Να αποδολή από εδώ από τον Μαραβελάκη. Δεν τα κατάφερε, ο Μουρμούρης θα κέρδισε το φάουλ. Και θα πάει τώρα στις βολές. Βάζει τις φωνές τους συμπαίκτες του Ασημόπουλος. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό το φάουλ. Χαμένη πρώτη ευκαιρία. Ενώ απομένει 58 δευτερόλεπτα ακόμα. Εκτελεί και την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Ανανέωσε ο Λεμπούσης και αυτός θα φέρει τώρα τους δύο πόντους. Ό,τι δεν έκανε ο Μουρμούρης, το έκανε ο Λεμπούσης στην συνέχεια για να μειώσει 60-56. Μπαλά έφυγε από τα χέρια του Νάστου. Και καλούν και time out οι Athens του Blakers. 48 δευτερόλεπτα, 60-56 το σκορ. Από μπροστά θα ξεκινήσουν την επίθεση τους οι Athens του Blakers, οι οποίοι αναζητούν την ανατροπή με τον χρόνο να μείνει υπέρ του. 46 δευτερόλεπτα από μείνουν ακόμα, 60-56 το σκορ. Μαρίνος. Λεμπούσης από κοντά, μειώνει κι άλλο. 60-58. Και πάλι ο Λεμπούσης θα κάνει τη ζημιά.
Σαν σε απόσταση ενός διπόντου του Lakers, θα γίνει και γρήγορα το φάουλ στους Hornets. Και ο Ασημόπουλος είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή. Ασημόπουλος λοιπόν με την μπάλα στα χέρια. Χάνει την πρώτη. Ετοιμάζεται τώρα για την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. 60-58, όλα ανοιχτά, μισό λεπτό ακόμα. Λεμπούσης. Κοσκέρας. Μουρμούρης βρέθηκε κάτω από την ρακέτα, κέρδισε το φάουλ. Και είναι η σειρά του να πάει στις βολές. Στα 22 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Να δούμε αν θα είναι ψυχρεμός στις δύο προσπάθειες του Μουρμούρης. Εκτελεί εύστοχα την πρώτη. 60-59. Χαμένη η δεύτερη όμως. 19 δευτερόλεπτα. Το φάουλ θα γίνει στον Μαραβελάκη. Στα 17 δευτερόλεπτα το ρολόι. Ο Μουρμούρης δεν καταφέρει να ευστοχίσει και στην δεύτερη για να φέρει το σκορ στην ισοπαλία. Και τώρα ο Μαραβελάκης στην γραμμή. Αυτός θα βάλει την πρώτη. 61-59. Θα μπει και θα βγει η δεύτερη. 61-59, 14 δευτερόλεπτα. Κοσκέρας. Μαρίνος για να βάλει προς την ομάδα του. Δεν είναι καλό το σούτ. Μουρμούρης όμως μαζεύει. 5 δευτερόλεπτα. Κοσκέρας σε θέση βολής. Το βάλε και ισοφαρίζει. 61-61. Ένα σούτ από το κέντρο. Όχι. Φινάλ λοιπόν. Και πάμε στο έξτρα. 5 λεπτό. Καθώς ο Κοσκέρας ισοφάρισε. Και τώρα οδηγούμαστε στην παράταση. Οι Λέικερς κατάφεραν να βρουν την λύση που έψαχναν στα τελευταία δευτερόλεπτα της τέταρτης περίοδου. Και έτσι ο Κοσκέρας ήταν ο ήρωας τελευταίας στιγμής που έφερε το ισόπαλο 61-61. Και τώρα μόλις ξεκίνησε το έξτρα 5 λεπτό εδώ στην Ζωφριά. Η μάχη των Hornets με τους Λέικερς συνεχίζεται. Λεμπούσης αστόχησε. Και τώρα η μπάλα έφτασε στα χέρια του Ασημόπουλου. Μουστάκας το ένιωσε, το πήρε. Μόνο στο ταμπλό βρήκε η μπάλα. Φταίει και αλλαγή τώρα. Μουρμούρης. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι. 2-2. Η μπάλα περνάει εκτός. Καθώς παρενεύει κάποιος από τους κιτρινούς. Μουστάκας. Σηκώνεται για τρεις, το επιχειρεί και πάλι αυτή τη φορά ήταν λίγο καλύτερο το σούτ, αλλά και πάλι δεν βρήκε στόχο. Μουρμούρης και αυτός από μακριά, στοχή επίσης, παραμένει το 61-61. Μουστάκας. Έχει σταματήσει το παιχνίδι καθώς πρέπει να περάσει εκτός ο Μουστάκας. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Καθώς έχει χτυπήσει το χέρι του ο Μουστάκας. Γι' αυτό τώρα
Πάμε σε μια διακοπή. Επιστρέψαμε. Μετά και την διακοπή για τον δραγωνισμό του Μουστάκα, που κάτσε στον πάγκο, δεν είναι κάτι σοβαρό, δέχτηκε το χέρι και όλα καλά. 9 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για τους Hornets. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο καλάθι. Στα τελευταία... Ως τα τελευταία στην παράταση μέχρι στιγμής. Βρέθηκε στο παρκή αγκαλιά με την μπάλα ο Γιωβάνης. Έγινε το λάθος για τους γηπεδούχους. Ο γιατρού ήταν, με συγχωρείτε. Και τώρα η κατοχή είναι για τους κίτρινους. Νάσης. Παπαδί μας είναι έξω. Κοσκέρας παίζει με τον Λεμπούση. Και πάλι Κοσκέρας. Ψάχνει κάποια επιλογή για πάσα. Λεμπούση είναι εκεί. Γυρίζει ωραία το κορμί του. Το χάνει όμως. Σιμόπουλος. Πήρε και το σκρίν από τον Ιατρού. Το άφησαν χώρο για το σουτ. Δεν τους τιμώρησε. Κοσκέρας τσεκάρει γύρω του. Ίδιος κατεβάζει ανενόχλητος. Ακόμα δεν έχει μπει κάποιο καλάθι στην παράταση. Παραμένει το 61-61. Με το οποίο τελείωσε και η κανονική διάρκεια νωρίτερα. Μάχη στον αέρα. Το φάουλ έχει γίνει από τον Λεμπούση. Και έτσι έχουμε βολές για τους γηπεδούχους. Στην γραμμή θα πάει ο Ιατρού. Ούτε τώρα θα αλλάξει το 61-61. Ο Σκέρας ζητάει ο Μουρμούρης, κρατάει ο Παπαδήμας. Θα πάρει το δίποντο. Βάλε και πάλι στην αγκαλιά του. Να σας πρόλαβε. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Λεμπούσης. Ο ίδιος τελικά θα εκτελέσει. Μουρμούρης μπήκε στην πορεία της μπάλας. Σας στόχισε και αυτός. Διορθώνουν όμως και ξανακερδίζουν την κατοχή του Blakers. Νάσης. Ψάχνει διάδρομο ο Παπαδήμας για τρεις. Όχι. Και μαζεύει ο Μαραβελάκης 1-50 για το τέλος και της παράτασης. 61-61, κανένα καλά μέχρι στιγμής σε αυτά τα λεπτά που έχουν κυλήσει στο έξτρα 5 λεπτό. Γιατρού γυρίζει με το δεξί, καθαρή άμυνα. Κοσκέρας. Είναι τώρα στον Παπαδήμα. Και αυτός με τη σειρά του στον Μουρμούρη. Σκαστήπασα για τον Λεμπούση. Δίνει τη μάχη του εκεί κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν θα κερδίσει κάτι. Μαραβελάκης κρατάει. Αφήνει με ασφάλεια στον Ασημόπουλο. Και αυτός με τη σειρά του απέναντι. Σάμπλη τώρα η μπάλα και έχει γίνει φαουλ. Ο ψηλός τώρα θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας, ενώ έχουμε μπει και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Να δούμε αν αυτός θα μπορέσει να βρει τους πρώτους πόντους στο έξτρα πεντάλεπτο. Θα βάλει την πρώτη. 62-61. Χάνει την δεύτερη. Και η μπάλα στα χέρια των κίτρινων.
Κοσκέρας. Μουρμούρης. Ψάχνει κάποια πάσα στην περιφέρεια με ρίσκο λίγο αυτή η πάσα του Μουρμούρη. Θα κάνει το φαουλ ο Μαραβελάκης. Και τώρα έχουμε βολές για τον Παπαδήμα. Θα καταλήξει τον στο σίδερο η πρώτη. Έχει και μια δεύτερη ευκαιρία για να μπορέσει να ισοφαρίσει. Δεν θα τα καταφέρει, το επεξάσιμο παιχνίδι εκεί η μπάλα. Παραμένει το 62-61. Μουστάκας. Λεμπούσα απλώς στο χέρι του. Τον ακούμπησε αντικανονικά, θα τον στείλει τώρα στις βολές και αυτόν. Γενικά τώρα φαίνεται ότι το μάτς θα κρυθεί σε αυτές τις λεπτομέρειες, κάθε πόντος μετράει. Χάνει και αυτό στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη, 63-61. Το σκέρας. Μπούσης γυρίζει από κοντά με τη βοήθεια του ταμπλό, 63 όλα. 18 δευτερόλεπτα τώρα για τους Hornets. Μουστάκας. Να δούμε αν θα μπορέσουν να αποδράσουν με την νίκη γηπεδούχη. 10 δευτερόλεπτα. Μουστάκας κρατάει. 5 δευτερόλεπτα. Άσε στον Σάμλι, αυτός θα το πάρει πάνω του και θα το βάλει. Εκτελεστής Σάμλης, πυροβολή τους Athens του Lakers για το 66-63 και απομένει ένα δευτερόλεπτο τώρα στο ρολόι. Και έχουμε και διακοπή για time out. Μια μεγάλη τρίποντη εκτέλεση του Σάμλι. Έχει βάλει μπροστά πλέον τους Hornets, 1,5. Στο ρολόι να δούμε θα μπορούσαν να βρουν απάντηση του Lakers. Κοσκέρας γυρίζει, όχι airball. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτό το δραματικό παιχνίδι. Οι Hornets είναι αυτοί που θα πανηγυρίσουν απόψε την νίκη τους, θα φτάσουν στο 4-1. Ενώ από την άλλη οι Athens του Lakers θα φύγουν ηττημένοι. 66-63 το τελικό σκορ.